Είδαμε σχετικά με τον γνωστό, το θέμα του γνωστού σκηνοθέτη ότι η εισαγγελική πρόταση των αθώων λόγω αμφιβολιών. Εσείς θεωρείτε ότι το κίνημα Μητού στη χώρα μας ήταν επιτυχημένο, είχε αντίκρισμα, ή σας ανησυχείτε ότι πολλοί κατηγορούμενοι κυκλοφορούν ελεύθεροι? Το κίνημα Μητού παραμένει. Και αυτό φαίνεται στο πόσες νεκρές θηλυκότητες μετράμε, έτσι. Εγώ δεν μπορώ να επισέλθω στις αποφάσεις της δικαιοσύνης, δεν είναι ο ρόλος μου και δεν είναι και σωστό, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλοι οι κατηγορούμενοι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας και ότι οι δικαστές κρίνουν με βάση τα στοιχεία που έχουν. Εμένα η θέση μου ως δώρα, ως γυναίκα, ως καλλιτέχνης, είναι πάντα με τους ανθρώπους που καταγγέλνουν κακοποιητικές συμπεριφορές. Θεωρώ ότι αυτό ήταν πολύ σημαντικό βήμα, διότι πήραν το θάρρος οι άνθρωποι να καταγγείλουν κακοποιητικές και παρεμβατικές συμπεριφορές και μόνο κάτι καλό μπορεί να βγει από αυτό, στο να φοβούνται λιγότερο, στο να νιώθουν λιγότερο ευάλωτοι οι άνθρωποι, στο να... και υπήρξε και μία σύμπνοια, μία αλυσίδα μεταξύ όλων αυτών των ανθρώπων που με έναν τρόπο βρήκαν το θάρρος να το κάνουν. Οπότε εμένα η καρδιά μου πάντα εκεί θα είναι και οποιοδήποτε άνθρωπος νιώθει ότι δεν έχει φωνή, πάντα εγώ προτίθεμαι να γίνω η φωνή του. Σε συνδυασμό με τις γυναικοκτονίες που ακούμε, πόσο ανήσυχοι είστε για τη θέση της γυναίκας στη σημερινή κοινωνία? Καταρχάς, αυτό που είναι σημαντικό και πρέπει ουσιαστικά να γίνει είναι να μπορέσει να κατοχυρωθεί νομικά ο όρος γυναικοκτονία. Διότι ακόμα κάνουμε debate για το αν είναι ανθρωποκτονία, γυναικοκτονία. Είναι γυναικοκτονία γιατί πάντα υπάρχει, είναι δολοφονία με βάση το φύλο. Οπότε είναι γυναικοκτονία. Πιστεύετε ότι υπήρξαν άνθρωποι που ενδεχομένως προσπάθησαν να καπιταλευτούν το κίνημα Μητού για κάποιους ιδιωτελείς σκοπούς? Όχι, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το πιστεύω καθόλου. Για να βγει κάποιος να καταγγείλει κάτι, είναι πολύ μεγάλη η προσπάθεια και η μάχη που έχει δώσει με τον εαυτό του. Οπότε δεν το πιστεύω καθόλου. Αλλά αυτό είναι μια θέση ξεκάθαρη. Δεν το διαπραγματεύομαι. Νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι μόνο συγχαρητηρίων αξίζουν. Και τίποτα άλλο. Είναι πολύ μεγάλος ο αγώνας που κάνεις με τον εαυτό σου και με το τραύμα να το επαναφέρεις για να πει κάποιος μικροπρεπός ότι το κάνουν για ανάδειξη του οποιοδήποτε πράγματος. Όχι καθόλου.